Η κούπα επέστρεψε στη Μαδρίτη. Η βασίλισσα είναι ξανά στο θρόνο της και η υποδοχή που της επιφύλαξαν χιλιάδες φίλαθλοι ήταν πανηγυρική. Το πούλμαν που μετέφερε την αποστολή γνώρισε την αποθέωση. Χιλιάδες φίλαθλοι της Ρεάλ έμειναν ξάγρυπνοι γιορτάζοντας τους δρόμους της ισπανικής πρωτεύουσας και περίμεναν καρτερικά την άφηξη των τροπεούχων. Η αναμονή άξιζε τον κόπο, γιατί καταφέραμε να δούμε από κοντά τους πρωταθλητές και να βιώσουμε το τι σημαίνει να είσαι φίλαθλος της Ρεάλ, ειδικά όταν μοιράζεις αυτά τα συναισθήματα με τόσο πολύ κόσμο. Η παρέα του Σέρχιο Ράμος, του Κριστιάνο Ρονάλντο και του μαέστρου Ζινεδίν Ζιντάν βρίσκεται για 11η φορά στην ιστορία της στην κορυφή της Ευρώπης. Η γιορτή δεν έχει τέλος. Ο ανταποκριτής του Euronews στη Μαδρίτη μεταδίδει. Η φιέστα θα συνεχιστεί με την παρουσίαση στο Δημαρχείο και στη συνέχεια στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου. Κάρλος Μαρλάσκα, Euronews, Μαδρίτη.